τράπεζες θέλουν να μας πούν εάν πρόκειται ποτέ να τα ξεπληρώσουν. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, οι υποψήφοι βουλευτές δεν κάνουν καμία προσωπική εκστρατεία, δεν βγάζουν αφίσες, δεν βγάζουν προσωπικά φυλάδια. Η παρουσία είναι μέσα στην συλλογική προεκλογική προσπάθεια του κόμματος, οπότε αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και ελάχιστοι πιστεύω άνθρωποι στον χώρο των δικών μας θα είχαν και τέτοια λεφτά να διαθέσουν. Αλλά απαγορεύεται από τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κανείς τέτοιου είδους προεκλογική εκστρατεία, η οποία είναι και προκλητική και άχρηστη. Εμείς έχουμε δει πάντως πολλούς υποψηφίους στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν κανονικά προεκλογική εκστρατεία. Μην διαστραβλώνουν την πραγματικότητα, κύριε Κυρίτση. Και πριν αρνηθήκατε. Ποια είναι η συντροφή σας. Κύριε Κυρίτη, με τους λογαριασμούς που έχουν στις τράπεζες άνθρωποι της αριστεράς, αφήστε το καλύτερα αυτό που λέτε. 150 εκατομμύρια στις τράπεζες, εσείς οι δύο που είσαστε απέναντι. Δεν τα χρωστάμε εμείς, κύριε Κυρίτη. Τα χρωστάνε δεκαετίες τα κόμματα και έχουν επιδοτήσει επιχορηγήσεις από το κράτος και έχει γίνει μια ρύθμιση και κάθε χρόνο αποπληρώνονται. Δεν είναι έτσι, ούτε διαγράφησαν, ούτε κουρεύτηκαν. Αλλά ξέρετε πόσα χρέη έχετε εσείς. Τα χρωστάμε και πληρώνονται κάθε χρόνο. 6 εκατομμύρια. Εσείς έχετε 150. 11 εκατομμύρια. Είναι το μόνο κόμμα που εξυπηρετεί. Έχετε 11 εκατομμύρια μέσα σε δύο χρόνια. Από την και να σα πω κάτι άλλο, κύριε Κυρίτση. Κάποια στιγμή, να σα ρωτήσω κάτι. Θέλετε ναι. να γίνετε κυβέρνηση τη χώρα. Κάποια στιγμή θα μα πείτε προτάσει. Είστε εδώ πέρα 20 λεπτά και δεν απαντάτε ποτέ τίποτα. Δεν λέτε τίποτα από τη ουσία. Μπορείτε να πείτε ότι θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Να πάμε σε έναν όμορφο αγώνα. Ο καθένα να πει τι προτάσει του και να μα κρίνει ο κόσμο τι θα ψηφίσει. Υπάρχει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, το επαναλαμβάνουμε 50 φορές την ημέρα. Πέρα από αυτό το μπραντ, μπορεί να πει προτάσει μέσα από το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Πείτε μα. Προτάσει και αυτό. Πείτε μα. Το πρώτο και το κύριο είναι η αντιμετώπιση ανθρωπιστική καταστροφή. Την οποία έχετε προκαλέσει και για την οποία αδιαφορείτε σε τέτοιο βαθμό που βλέπετε τον άστεγο και τον περνάτε για κουκουλοφόρο. Αυτή είναι η απόσταση την οποία έχετε προκαλέσει. Εσείς τι θα κάνετε, δηλαδή, για με τον άστεγο, τι θα κάνετε. Πείτε μας. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής καταστροφής έχει ένα σχετικά μικρό κόστος, 1.800.000.000, που περιλαμβάνει το θέμα της επιδότησης της στέγης, το θέμα της μετακίνησης, το θέμα της υγείας και τα θέματα του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω να σας πω το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τη λέει σελίδα 10, λέει ο κύριος Τσίπρας. Θα ιδρύσει νέα τράπεζα. Ξέρετε τι λέει, που θα πάρει τα χρήματα. Από τα λεφτά του τούχου σου. Γιατί δεν λέτε τα λεφτά του τούχου. Γιατί δεν λέτε ότι τα λεφτά του τούχου σου δεν ανήκουν σε εμάς. Είναι τα λεφτά από την Τρόικα. Πώς θα πάρει τα χρήματα. Γιατί ωραία. Λέτε ψέματα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβουμε. Μου δίνετε την ευκαιρία λοιπόν να υπενθυμίσω ότι μόλις κατάλαβε η Νέα Δημοκρατία ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε και παρακάλεσε να δώσει πίσω τα λεφτά του τούχου σου. Την επόμενη μέρα που ο Ντάσεμπλουμ είχε πει ότι αυτά τα χρήματα μπορούν κανονικά να εγγραφούν στον προϋπολογισμό. Αφήνετε πίσω σας καμία τα υγή. Λεφτά του Χουσού ξέρετε πολύ καλά ότι μπαίνουν στην πιστοληπτική γραμμή. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στην Ευρώπη η CCL, ναι. Δηλαδή, γραμμή, δηλαδή για να λεφτά τα οποία έχουμε δανειστεί, για να τα δίνετε οικονομία. Πίσω για να τα ξαναδανειστούμε. Για να θωρακίσει την οικονομία. Σας λέω, σας είπα. Κάνατε. Σας είπα δανεισμένα λεφτά σας είπα τα δίνετε απλό, πίσω για να τα ξαναδανειστούμε, προκειμένου να δημιουργήσετε πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ένα απλό παράδειγμα για να σας αποδείξω. Για να σας αποδείξω. Τα χαρτιά, αδειάζετε τα τεχνητά. Δεν θα σωθείτε από αυτά, το ξέρετε. Θα απαντήσω όπως για παράδειγμα λέει τι θα κάνετε με τα τεκμήρια. Λέω τώρα ένα παράδειγμα έτσι που λέει εδώ ένας τηλεθεατής. Άλλος λέει τι θα γίνει με τις συντάξεις μου, άλλος λέει τι θα γίνει με την οικολογία. Εμείς είμαστε πολύ δηλαδή, συγκεκριμένοι. Συγκεκριμένες απαντήσεις και από τους δυο σας. Εσείς είσαστε αυτό που ζούμε. Εμείς το Σάββατο, αυτό που ζούμε είσαστε εσείς. Εμείς το Σάββατο παρουσιάσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που σας είπα είναι άμεσα εφαρμόσιμο. Εμείς δεν είπαμε στο σχόλιο, δεν είπαμε να καταργήσουμε τον έμφυα. Είπαμε θα μειώσουμε τον έμφυα. Για παράδειγμα, θα μειώσετε τον έμφυα. Ένας από τους βασικούς παράγοντες μείωσης του έμφυα είναι οι αντικειμενικές αξίες. Φτάσαμε το Συμβούλιο Επικρατείας να μας λέει ότι σε 6 μήνες θα πρέπει υποχρεωτικά να μειώσουμε τις αντικειμενικές αξίες, γιατί με πλασματικές αξίες είχαμε την φορολόγησή μας, τη ακίνητη περιουσία μας. Και εγώ και εσείς κύριε Παπαμίκο και ο κύριος Κυρίς και η κυρία Καϊλή. Κάτι το οποίο δεν κάνατε. Τώρα λέτε θα το κάνετε. Εμείς λέμε ότι είναι μέσα στα σχέδιά μας αυτό να το δούμε. Όπως και... είπαμε για τις συντάξεις, μην το συζητάμε συνέχεια. Εμείς δεν πρόκειται να βάλετε. Εμείς δεν πρόκειται να πάμε σε μειώσεις ούτε σε συντάξεις ούτε σε μισθούς. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά πρόκειται να κάνουμε. Όπως για τους φορολογικούς συντελεστές που σας είπα εισοδήματος και για τις επιχειρήσεις. Έχουμε πει πότε θα κάνουμε. Είναι ψηφισμένη αύξηση. Να σας θυμίσω τι υπάρχει στο μνημόνιο. Στο μνημόνιο υπάρχει
ότι όταν έχουμε αύξηση του ΑΕΠ. Το 38-63 ακριβώς λέει. Ότι όταν έχουμε αύξηση του ΑΕΠ θα έχουμε και αύξηση των συντάξεων. Το συντάξεων αυτό το ξεχάσαμε. Και το ΑΕΠ θα αυξηθεί 30% το 2020. Εσείς λέτε ότι με τις προβλέψεις σας, το λέω για να σας θυμίσω, μήπως το βάλετε και στο πρόγραμμά σας. Δεν ξεχνάμε. Έτσι. Θα έχουμε αύξηση πόσο θα έχουμε προβλεπόμενη. 2,9 είναι το λέω προπολογισμό. Άρα δεν πρέπει να πάρουμε αύξηση συνταξιούχη. Εμείς για αυτά που έχουμε πει και έχουμε δεσμευτεί, εμείς αυτά θα τα υλοποιήσουμε. Και στην καθημερινότητα να είστε σίγουροι ότι εμείς μπορούμε αυτά που έχουμε πει για την καθημερινότητα μπορούμε να τα κάνουμε άμεσα. Αυτό το βλέπουν και όσοι ασχολούνται. Είναι εύκολο και αφήστε τα. Και όσοι ασχολούνται και με τουριστικά επαγγέλματα και οι αγρότες έχουν δει κάποιες αλλαγές στην καθημερινότητά τους και θα δουν και στο προσωπικό. Καηλή, γιατί η φορολογία είναι το μαντρί. Αυτή είναι η διαφορά στην καθημερινότητα. Κυρία Καηλή, μάχη για να είσαστε τρίτο κόμμα. Κάποιοι κακοί λένε μάχη για να μπείτε.